Εκ μέρους του Σωματείου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και Περιφερειάς, θα ήθελα να χαιρετήσω τον Γενικό Γραμματέα και όλους εσάς. Κύριε Γενικέ, την τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε ήταν, αν θυμάστε, στο εργοτάξιο του σταθμού συμπίεσης του ΤΑΠ στον Πέπλο. Στον Πέπλο. Εκεί είδαμε από κοντά, όπως φαντάζομαι και εσείς, ότι η περιοχή εδώ και καιρό έχει μπει σε ένα ιδιαίτερο κύκλο ανάπτυξης με γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Ένα ενδιαφέρον που συνεχίζεται σήμερα με τη δημιουργία του φράχτη στον Εύρο και που θα ακολουθήσει ένα άλλο μεγάλο ενεργειακό έργο, αυτό της πλωτής εξέδρας για το αμερικάνικο υγροποιημένο αέριο, το LNG. Βέβαια, δεν περιμένουμε και πολλά, ούτε συμφωνούμε με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης, των δημάρχων, των τοπικών βουλευτών για τις μεγάλες αυτές επενδύσεις. Από την πείρα μας, βλέπουμε ότι η ανάπτυξη δεν μας αφορά όλους το ίδιο. Σε όλα τα έργα δουλεύουμε για κάποιους μήνες με δύσκολες συνθήκες και χαμηλά μεροκάματα και μετά ξανά στην ανεργία. Σε όλες αυτές τις εξελίξεις λοιπόν στην περιοχή μας, εμείς οι εργάτες αλλά και τα σωματεία μας προσπαθούμε και έχουμε ενεργό ρόλο. Έχουμε καταφέρει να συσπηρώσουμε έναν κόσμο γύρω μας και με τη βοήθειά του καταφέραμε να πάρουμε μικρές και μεγάλες νίκες απέναντι στην εργοδοτική βία και τρομοκρατία. Όμως, όπως καλά γνωρίζετε και εσείς, ο αγώνας αυτός έχει και μεγάλες δυσκολίες. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που με τον ένα τρόπο ή τον άλλο συναντάμε στους χώρους εργασίας μας είναι αυτό και της μη ύπαρξης μιας κρατικής συλλογικής σύμβασης. Ένα πρόβλημα που για χρόνια πλέον παλεύουμε με την Ομοσπονδία μας και που είναι βασικό για την αξιοπρέπεια και την επιβίωση των συναδέλφων μας. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που έρχεται από ένα κράτος που τελικά έχει συνέχεια, είναι αυτό το έκτρωμα των νέων συνδικαλιστικών νόμων ή καλύτερα των νέων απεργιοκτόνων αντισυνδικαλιστικών νόμων και με την κατάργηση του οκταώρου. Στα ήδη λιγοστά όπλα που έχει αφήσει η εργατική νομοθεσία στα χέρια μας, έρχεται τώρα η εργοδοσία χέρι-χέρι με την κυβέρνηση να μας τα πάρει και αυτά. Εμείς θέλουμε να σας δηλώσουμε αλλά και να μοιραστούμε μαζί σας τη θέση μας. Δεν αποδεχόμαστε και θα ακυρώσουμε στην πράξη αυτά τα μέτρα, γιατί απλά είναι θέμα επιβίωσης του εργατικού κινήματος. Όμως, και κυριότερο ίσως, δεν θα μπούμε στη λογική ενός κάποιου παζαριού με την κυβέρνηση στο ποια θα κρατήσουμε και ποια όχι. Δεν έχουμε χαμηλές απαιτήσεις, ούτε διάθεση συμβιβασμών. Γι' αυτό, κύριε Γενικέ, και για να μην γίνει ο σουρεαλισμός της κυβέρνησης ένας σκληρός ρεαλισμός, κλαδικές συμβάσεις τώρα και δυνατά συνδικάτα δίπλα στον εργαζόμενο και απέναντι στην εργοδοσία. Ευχαριστώ.